θέλω να σου διαβάσω κάποια από τα σχόλια που γράψανε στο βίντεο που ανέβασα που συζητάω για τη δουλειά και με κράξατε όλοι όπως γίνεται συνήθως. Αυτά γίνονται στο facebook να ξέρετε και ανεβάζω και το σχόλιο στα σχόλια του βίντεο που ανεβάζω για να δείτε ότι είναι αληθινά, δεν τα φαντάστηκα. Ενώ είναι όλα αληθινά και είναι όλα εμφανή. Λοιπόν, εδώ Γράφει ο Μαρίνος και Θιακούλη. Αυτό που καταλαβαίνω, λέει, είναι πως ο κόσμος όταν πάει για ψώνια νομίζει ότι αυτοί που τον εξυπηρετούν είναι φαντασματάκια. Μεγάλη κουβέντα. Τα Χριστούγεννα, λέει, που τα μαγαζιά δουλεύουν σε ρή κάθε μέρα, τους εξυπηρετούν τα ξωτικά του, Αγίου Βα... του Άγιου Βασίλη. Όταν ψωνίζουμε είναι καλά. Όταν δουλεύουμε, πονάει. Έχω δουλέψει σε μαγαζιά και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Σε κάθε δουλειά που πάμε, είμαστε ταχυδακτυλουργοί. Όποιος δεν θέλει να, δυμο... να, ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει. Και εμεί οι πόντι, ξέρεις τι λέμε, ωσταν κι θέλω να φιλώσε, ρωτώ το μάγουλο μέρεν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σχόλιο. Ε, η, η Αθηνά Μάρκου, πολύ καλά τα λες Έλενα, αυτό που είπα, βαριούνται να δουλέψουν. Εγώ λέω να προσλάβεις κάποια από αυτές και να τις στέλνεις τα λεφτά κατευθείαν στο σπίτι. Πολύ σωστό, έτσι συμφωνούν όλοι να έρθουν για δουλειά. Πάμε στο επόμενο. Σοφία Μαρινάκη, καλό απόγευμα Ελενά μου, σε παραδέχομαι, εγώ από Κρήτη χανιά. Είμαι όπως τα είπες ακριβώς, δεν θέλουν να δουλέψουν, έχουν απαιτήσει και προτιμούν να κάθονται και να λένε δεν βρίσκω δουλειά, σου εύχομαι τα καλύτερα κτλ. Λοιπόν, ε, εκτός από αυτά τα σχόλια βέβαια που συμφωνούν και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι συνάδελφοι, που έχουν μαγαζιά και με ακολουθούν και με παρακολουθούν πολύ καιρό, και εννοείται ότι είναι καμένοι όσοι έχουν δική τους επιχείρηση και όχι μόνο στην Ελλάδα να ξέρετε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στο εξωτερικό. Έχω πολλούς φίλους, πολλούς πελάτες στο εξωτερικό τα ίδια προβλήματα έχουν και εκεί. Γι' αυτό παίρνουμε αλλοδαπούς, γι' αυτό παίρνουμε εργάτες από μέρη υποανάπτυκτα, από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από το ένα από το άλλο μέρος. Και δυστυχώς ο Έλληνας δεν θέλει ξένους. Είναι όμως μονόδρομος. Την εργατική δουλειά Τη δουλειά με τα χέρια δεν θέλει να την κάνει κανείς σήμερα. Η τάση είναι να πηγαίνουν όλα να γίνονται αυτόματα μέσω κομπιούτερ. Συμφωνώ μαζί σου, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ τουλάχιστον τα διαχειρίζομαι, δεν έχω και πρόβλημα. Μπορώ να δουλεύω πάντα. Το πρόβλημα είναι, ας πούμε τώρα στις αποστολές. Οκ, okay, μέσω κομπιούτερ, μέσω τηλεφώνου τα τακτοποιούμε όλα. Ποιος θα στείλει το δέμα, δεν υπάρχει... Ε, κάποιο μηχάνημα, κάτι, να πατάμε το κουμπί και τσάκ να φεύγει το δέμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν με τα χέρια. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές εργασίες. Σήμερα τα ρομπότ τα κάνουν πιο έξυπνα από μας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ την παρακολουθώ τελευταία, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και βλέπω ότι δίνουν συνέχεια πληροφορίες στα ρομπότ, πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος, τα κάνουν πιο έξυπνα, τους δίνουν πάρα πολλά, πώς να το πω, προνόμια και σιγά σιγά θα μας στείλουν τα ρομπότ και εμείς θα παίρνουμε υπαλλήλου ρομπότ. Ήδη ξεκίνησαν κάποιοι και παίρνουν ρομπότ. Εγώ είδα ένα βίντεο στη, στο λιτόχωρο, στην πλάκα λιτόχωρου, που είχαν πάρει ένα ρομποτάκι να σερβίρει. Σίγουρα θα βγαίνει φτηνότερο το ρομπότ, ε, γιατί οι υπάλληλοι δυστυχώς τελευταία σε κάποια πράγματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Λόγω ηλικία, γιατί ξαναλέω, εγώ είμαι 60 χρονών, έχω ζήσει χρόνια που ο κόσμο είχε πάρα πολύ ανάγκη από δουλειά και ξεκίναγε και από χαμηλά και ξεκίναγε και δύσκολα, κανεί δεν ανέβηκε κατευθείαν. Και όσοι έχουν δική του επιχείρηση, ξεκίνησαν με πολύ κόπο, χωρί λεφτά συνήθω και ξεκίνησαν να κάνουν τα πάντα. Εννοείται, κάναμε τα ρομπότ και τα πάντα. Δεν φτάσαμε κατευθείαν να είμαστε αφεντικά έτσι αυτόματα. Αυτό δεν γίνεται. Εκτός, εκτός και αν πάρει τη δουλειά του πατέρα σου. Άλλο αυτό. Εγώ τέλο πάντων δεν ήμουν σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν θέλετε να κάνετε κουμάντο στη ζωή σας, πρέπει να δουλέψετε εσείς. Δεν γίνεται να δουλεύει άλλος για εσάς. Αυτό ισχύει για όλους και για τους μεγάλους και για τους μικρούς όσο δεν έχεις εμπειρία, δεν είσαι στο, στην αγορά εργασίας, τόσο πιο άχρηστος γίνεσαι, τόσο πιο άφραγκος γίνεσαι, τόσο πιο πολύ εξαρτάσαι από την κυβέρνηση επειδή ζεις με επιδόματα. Σκέψου το αυτό που λέω. Σκέψου το και αν θες το συζητάμε στα σχόλια.